Αρχαίων πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, σήμερα πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Και πλέει σε τέτοια πελάγι, πώς να μην έπλεε άλλωστε, όταν ανάμεσα σε τόσα πολλά αρχαία ελληνικά και νεότερα πλοία, κατασκευασμένα από ευγενείς, ευαίσθητους Έλληνες, στην τέχνη της μικροναυπηγικής, εκτίθενται εδώ στο Πνευματικό Κέντρο του Ηλίου, και κάνουν τους μικρούς και τους μεγάλους να μαθαίνουν, να αγαπούν, να βλέπουν τη μεγαλουργία της ελληνικής ναυπηγικής από αρχιωτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Υπεύθυνοι για αυτά τα έργα είναι δύο αδέλφια, πόντι στην καταγωγή, αλλά από την Αρκαδία ορμόμενοι, άλλωστε οι Αρκάδες ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στον πόντο, και το φιλαπόδημον έθνος των Αρκάδων, όπως λέει και ο Παυσανίας και ο Στράβωνας, που ταξίδευσε με τους γιους του Λίκου σε όλο τον πλανήτη και έκανε απικίες, πώς ταξίδεψε. Ταξίδεψε με πλοία. Έτσι λοιπόν, να το DNA πώς βρίσκεται μέσα σε αυτούς τους φίλους μου, τους Αρκάδες, τους αδελφούς Κυριακίδη και μας φτιάξαν αυτά τα υπέροχα α, έργα μικροναυπηγικής που θα σας δείξω σε λίγο. Δίπλα μου είναι ο Σίμος όμως. Σίμο, συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Θα σας ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Δεν, χρειάζεται, δεν χρειάζεται, να ευχαριστήσεις. Χρειάζεται μόνο η ευαισθησία σου. Αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα. Ευαισθησία έχουμε πολύ. Πολύ, ε! Για πες μου, πώς ξεκίνησε η τρέλα αυτή η λόξα. Ε, εγώ ήμουν επιχειρηματία και κάποια στιγμή δεν είχα την εταιρεία μου, την έκλεισα λόγω κρίσης. Αγαπούσα τα καράβια. Έτυχε να γνωρίζουμε το Βαγγελί, το γερπιότη, το μικρο, τον Βαγγέλη Τον Κρυπιώτη, τον άνθρωπο που δημιούργησε την τέχνη τη μικρογραφική στην Ελλάδα. Ήταν παιδικό φίλο, α το πούμε έτσι. Ε, με δικέ του συμβουλέ, με δικέ του παρενέσει, ε, τέλο πάντων ασχοληθήκαμε ε, και δημιουργήσαμε αυτά τα πλοία. Φυσικά έχουμε πάρει τη δική μα πορεία αυτή τη στιγμή, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε συνεργασία με τον δάσκαλο. Το δάσκαλο και αγαπημένο φίλο και αδερφό. Και όταν χρειαστούμε τη βοήθειά του, γιατί πάντα ο δάσκαλο παραμένει δάσκαλο, ε, μα ενημερώνει. Αλλά πλέον έχουμε πάρει τη δική μα πορεία και δημιουργούμε με ζήλο, με αγάπη η οποία δυστυχώ δεν υπάρχει στου καθηγητέ των σχολείων. Ναι. Λυπάμαι που το λέω αυτό το πράγμα. Έχει δίκ, έχεις απόλυτο δίκιο. Και πώ ε, έρχεται η σκέψη να κάνω ένα, μια, ένα καράβι, ένα πλοίο σε μικροναυπηγική, δηλαδή το βλέπει σε μια τυχογραφία, το βλέπει κάπου. Ε, υπάρχουν πρώτα να φτιάχνουμε κάποιο σχέδιο. Υπάρχουν κάποιε μελέτε. η ναι, πρωτογενή πηγή. Η προτωγενή είναι. πηγή είναι αρχαιολογικέ μελέτε. Δηλαδή ας πούμε, το κάθε πλοίο έχουμε κάτι στα χέρια μα που να, που, να, που να βασίζεται στην κατασκευή και στη δημιουργία αυτού του πλοίου. Mm -hmm. Λίγο από μελέτη, λίγο από διάβασμα, λίγο από αυτά. Βλέπουμε κάποια στοιχεία που υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία. Και φυσικά μεγάλο παράγον παίζει ρόλο και ο καλλιτέχνης που δημιουργεί κάτι, αλλά δεν είναι μόνο ο καλλιτέχνης. Πρέπει να έχουμε διάφορα στοιχεία. Mm -hmm. Και να πούμε εδώ πέρα, δυστυχώς, ότι η τέχνη της καραβομαραγγικής έχει πεθάνει στην Ελλάδα. Είναι καλά, εντάξει. Έτσι, είναι. τα καρνάγια έχουν εκλείψει. Μιλάω για <laughs> τα παραδοσιακά ναι, τα ναι. καρνάγια. Μα το παραδοσιακό καρνάγι είναι το αρχαίο καρνάγι. Ναι. Θα σα το δείξω και μετά που υπάρχει εδώ. Ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από το, από παραδοσιακό καρνάγιο, Από τον, τον Όμηρο ακόμα. Από τον ναι. σα έχω ένα του Όμηρου α πούμε. Ναι, ίδιος το τρόπος, είναι Προφανώ θα ήταν ο ίδιο. Σχεδόν ίδιο. Δεν μπορεί να γίνει και κάτι άλλο έτσι. Το Ολκύο υπάρχει που είναι η σημερινή ρεμούλκα που τραβάει τα πλοία. Το Βίτσι υπάρχει όπω υπάρχουν τα σκηνιά με του τροχαλίες που τραβάγαν τότε. Και ο Γερανός υπάρχει με το δικό του τρόπο όπω σα το περιγράψω να το δείτε εκεί. Όπω υπάρχει και σήμερα. Είναι πολύ... Η παραδοσιακή ναυική είναι, είναι αρχαία ναυική. Εγώ θεωρώ έγκλημα το ότι δεν διδάσκονται οι παραδοσιακέ τέχνε, τα παραδοσιακά επαγγέλματα όπω θα έπρεπε σε μια χώρα γεμάτη θάλασσα, γεμάτη ναυτική ιστορία. Μα κύριε Γιώργο, ντρέπομαι που το λέω, αλλά είναι παράπονο μου. Δεν έρχονται σχολεία. Ε. Σε αυτή... Δεν έρχονται σχολεία. Στην έκθεση. Όχι. Έχουμε ειδοποιήσει 75 σχολεία. Λυπάμαι που το λέω, δεν έρχεται, έχει έρθει μόνο μία τάξη. Εννοεί από την περιφέρεια, βέβαια. Ε, όπου... Και την περιφέρεια και εγώ ειδοποίησα κάποια σχολεία. Όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από του καθηγητέ να φέρουν να διδάξουν τα παιδιά κάποια πράγματα, και είναι πάρα πολύ λίγοι, σχεδόν ελάχιστοι, ε, ε, πώ θα διδαχθεί αυτό το πράγμα, αυτό το πνεύμα, αυτή η ευαισθησία. Εγώ το κάνω αυτό για τα παιδιά, δεν το κάνω για μένα. Το κάνω για να το δουν, α πούμε, κάποιοι, κάποιοι μαθητέ και να ή να δουν τη ζωντανή ιστορία του τόπου μα. Πες μου κάτι, πόσο καιρό σε παίρνει να φτιάξει. Ε, οπωσδήποτε ένα χρόνο το καθένα. Ένα προ... χρόνο το ε, βέβαια, καθένα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Χωρίς να πληρώνεσαι, χωρίς να επανέλθει. Μα πληρώναμε, <laughs> πώς δεν πληρώναμε. <laughs> πληρώναμε κύριε Γιώργο, πληρώναμε. <laughs> Αυτό που εγώ πληρώναμε δεν το καταλαβαίνει κανένας. Εγώ όταν το βλέπω αυτό το πλοίο και το έχω τελειώσει, είναι σαν να μου χαμογελάει και να μου λέει ευχαριστώ που με έφτιαξε. Που με ξενέφερες ε, η ζωή ξανά. Ναι, ε, 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 βέβαια, εγώ όταν το φτιάχνω αυτό, μου φεύγουν όλα τα προβλήματα, μου φεύγουν όλες οι στεναχώριε. Μετά νιώθω μια μεγάλη ευτυχία. Πρώτος εγώ θαυμάζω το έργο μου και μετά το θαυμάζουν οι υπόλοιποι. Οι σου, Αν ναι. εγώ δεν το αγαπήσω και δεν το θαυμάσω, δεν θα το θαυμάσετε κι εσείς έτσι εισπράττω εγώ τα έργα μου. Ένα καταλάβει. χρόνο δηλαδή το ένα, ή έχεις δουλεύει πολλά μαζί. Όχι, ένα το ένα. Ένα χρόνο το ναι, ένα. Ναι, ναι, ναι. Φτιάχνω κάποια πράγματα δηλαδή και ξεχωριστά, αλλά το ένα δουλεύει κανονικά. Αυτό έχει πάρει ένα χρόνο. Ε, δηλαδή, βέβαια, και ίσως και ε, παραπάνω, βέβαια. Να... Και παραπάνω και παραπάνω. Τα ξύλα πού τα βρίσκεις. Άλλα αγοράζω, αλλά φτιάχνω. Δεν πα σε Με... κάποια παραλία να βρει ξύλο. Όχι ή... τέτοια πράγματα. Παίρνω ένα ξύλο, το κόβω σε κομματάκια και κάνω τη δουλειά μου. Συνήθω αγοράζουμε ξύλα. Αλλά φτιάχνω και ξύλα μόνο μου. Δηλαδή, όταν θέλω αυτό, α πούμε, του φτιάξα εγώ τα ξύλα τα περισσότερα. Τι ξύλο προτιμά. Ε, παραδοσιακά, όπω γινότανε. Πεύκο, Πεύκο, καρυδιά, τίκ. Ε, σκινιά, μέταλλα. Όλα αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιούσαν και τότε. Όσο μπορούμε να πλησιάσουμε. Έτσι δεν είμαστε και. Δεν ζούσαμε και στο Βυζάντιο. Παράδειγμα τώρα εδώ. Επειδή έχουμε τον δρόμο να το λέω. Ναι, ναι. αυτό Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Ε, το πεύκο που το παίρνανε ή το κυπαρίσι, α πούμε, το βουτούσαν πρώτα στην θάλασσα για να φύγουν τα υγρά του να ξεραθεί και μετά το. Ε, πέρνανε. το έκαναν κάποια επεξεργασία. Ναι. Κάναν κάποια επεξεργασία από ό,τι έχω διαβάσει και ναι, εγώ. Ναι, ναι. Βτάξει. Έχω μιλήσει με παλιού καραβομαράκου ναι, και ναι. το ποντίζανε στη θάλασσα ναι, μέσα ναι. για έξι μήνε. Ναι, ναι. Μείνανε και κάποια πράγματα στου καινούριου καραβομαράκου. Του μετέπειτα τώρα τα τελευταία 100-200 χρόνια και κάνανε πολλά. Πάρα πολλά. Η διαφορά με το μοντέλο ποια είναι, Ποια είναι η διαφορά τη μικροναυπηγική με το εντάξει, μοντέλο. Εντάξει, εγώ ποτελεσμό. δεν θα το ποτίσω στη θάλασσα 6 μήνε, Γιατί δεν το. Ναι, εντάξει. Είναι κανονικό, πλέει στη θάλασσα. Play. Απλά δεν το βάζω στη θάλασσα. Το δοκιμάζουμε, το τεστάρουμε, βλέπουμε όλοι τη λειτουργεί και το έχουμε στατικό. Άμα θέλουμε, μπορούμε να το πάρουμε στη θάλασσα. Ε, όταν το βλέπει στη θάλασσα να πλέει, τι σκέφτεσαι. Εγώ το έχω, έχω βάλει την τριακόντορο στη θάλασσα και την έχω πάρει στον ορίζοντα και έπτυχε, ταιριάξαν και τα κύματα, ήταν μικρά. Νόμιζε ότι το αξιδεύει το, το καράβι, δηλαδή είναι απίστευτο το θέαμα. Απίστευτο ο θέαμα. Ο, ο, ο φίλο μου ο Γιώργο ο Αγάνη μου το έχει κάνει αυτό το γύρισμα. Ναι. Καλή τώρα, σ' αγαπάω Γιώργο. Ε, και εγώ, πολύ φίλο ο Γιώργο. Ναι, Αδερφό. Αγαπητό άνθρωπο. Και ιδιαίτερος ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Πολύ πολύ ιδιαίτερο παιδί. Σχοινιά και όλα αυτά τα μέταλλα και όλα τι άλλο. Αυτά τα αγοράζουμε. Όμω τα αγοράζουμε τα οποία είναι αυθεντικά. Προσέχισα έτσι. Να μην είναι συνθετικά. Είναι αυθεντικά. αυθεντικά. Δηλαδή αυτό το καλοκαίρι τα σχοινιά του μποσικάρουνε, το χειμώνα τραβάνε. Mm -hmm. Εντάξει. Δηλαδή είναι όπω ήταν το σχοινί το κανονικό. Ποιο είναι το όνειρό σου, μου. Ε, να φτιάξω και άλλα καράβια. Να και άλλα. <laughs> και να υπάρχει μια μόνιμη έκθεση κάπου σε έναν ε, Ναι, θα θέλουμε θα... να συμμετέχουμε σε κάποια έκθεση μόνιμη, σε κάποιο μουσείο όπου θα μπουν και άλλα πλοία, να βάλουμε και εμεί τα δικά μα, να πηγαίνει ο κόσμο να βλέπει. Τώρα πείτε, ρομπισόρας κρούση είμαστε σε αυτή την ιδέα, δηλαδή ρομαντική. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο λεφτά κύριε Γιώργο, έτσι, είναι και άλλα έτσι, πράγματα. Έτσι, έτσι. Εμείς με, στο δικό μας μετερίζει με τον αφού με τον Αντρέα αγαπάμε κάποιες αξίες. Και εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ να αρχόντσαν όλα τα παιδιά και οι μαθητέ του Λυκειού να τα δουν. Φαντάζομαι ότι θα δουν την εκπομπή και μετά που θα προβάλλουμε, θα έχει ε, διάφορε προσκλήσει από διάφορε ε, ε, περιοχέ, επαρχίε, α μετά. Πολύ, θα πας, Εγώ. Ε, αν σου ζητήσουν να πα. Αν μπορώ. Σε αν μπορώ. Περιοχή. Γιατί είμαι εργαζόμενο. Αν μπορώ, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάω την εκθεσή μου να τη δουν ο κόσμο. Αργή να ενδιαφέρεται να τη δει. Εντάξει. Ένα όνειρό μου είναι να πάω στο Δήμο Σερών γιατί στο Δήμο Σερών. Είναι από εκεί ο πατέρα και θέλω να τον τιμήσω να κάνω μια έκθεση εκεί. Να κάνουμε μάλλον. Αλλά από εκεί και πέρα, αν μπορώ και πληρώσουν τα έξοδα να μεταφερθούν τα, τα πλοία και αυτά, κάνω. τα πάω. Δεν θα μπορώ να ξαναγω συνέχεια. Γιατί παίρνω άδεια από τη δουλειά 15 μέρε, θα δούμε πώ θα το κάνουν. Πάντω είσαι διατεθειμένο, Ε, Βέβαια, Αν είναι κάτι σοβαρό, ναι. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε σε όλη αυτή την ιστορία, κάνοντα ένα πλοίο, σκέφτηκε δηλαδή τι του μπαγάζε. Πώ το κάνανε αυτό το πράγμα, πόσο σκεφτήκαν αυτό Πολλά είναι τα προβλήματα. Όταν δημιουργεί ένα πλοίο το οποίο το, δεν το έχει ζήσει ζωή ποτέ, ό,τι έχουμε δει από το, από το δάσκαλό μα τον Βαγγέλη τον Κρυπιώτη, κάτι σοβαρό. Πολύ σοβαρό, μάλλον θα έλεγα. Εκτό από αυτά δεν, δεν, βλέπουμε κάτι άλλο. Ε, αλλά, κάτι εντάξει. που θαύμασε αυτά τα πλοία. Ε, καλά, είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν, ας πούμε, το μηνοϊκό πλοίο τώρα. Ένα πλοίο το οποίο δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε μέχρι πού έφτασε. Λένε πολλά. Εγώ δεν μερικοί έφτασε. Αυτή τα λένε. λέει ο Πλούταρχο. Εμεί δεν τα, τα λέμε, τα λέει ο Πλούταρχο. Τα λέει ο Πλούταρχο. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Υιοθετώ όμω ότι μπορεί να γίνει. Εγώ γιγεί. το υιοθετώ. Ναι, mm. Δεν το συζητώ, mm. εσύ η δουλειά σα, η επιστήμη σα. Εγώ υιοθετώ ότι μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να, να έχει γίνει. Είναι αξιόπλοο να φτάσει πάντω. Βέβαια, 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 αυτό βέβαια, πλοίο, βέβαια. Με βάση αυτό που ξέρει. Εγώ ναι. Το πλοίο μπορεί να παράσχει. Με τι μικρέ μου γνώσει που έχω εγώ θεωρώ ότι μπορούσε να πάει αυτό το συγκεκριμένο πλοίο. Και το παράξενο είναι ότι δεν έχουμε βρει και ένα βάγιο, μηνοϊκό πλοίο, για να ξέρουμε και πού. Ένα μικρό μόνο έχουμε βρει απέναντι από την Εράκλειο, εκεί στην ίσο ναι. Δία, που δυστυχώ οι Κρήτε οι ίδιοι τη λένε Δία, την ίσο του Διός τη λένε Δία. εκει στην ισο του Διό τη λένε Δία. Ένα μικρό εκεί πέρα ναυαγιο βγει εκεί, αλλά στην ουσία ολόκληρο το αρχαίο ναι, είναι... μηνοϊκό μα... πλοίο δεν το έχουμε. Μα εδώ μιλάμε για πλοίο που αβήθητο. Που... Αβήθητο και χάθηκε πριν 3.500 χρόνια. Μα δεν προπήρξε πριν 3.500 χρόνια, προπήρξε πολύ πίσω. Τώρα πόσο δεν μπορώ να ξέρω. Οπότε σίγουρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Και, και το, πιο είναι το παράξενο ότι πέρασαν 800 χρόνια να φτάσουμε στην Τριήρη, αυτό το υπέροχο πλοίο, για να είναι κάτι ανάλογο του Μουνεϊκού. Και σκέψου. 800 χρόνια ο... δεν κάνανε κάτι περισσότερο. Και σκέψου ότι το βράδυ πριν την αυμαχία τη Αλαμίνο Είχαν μαζευτεί όλε οι ελληνικέ πόλει να αντιμετωπίσουν 27, τόσε οι πόλει να αντιμετωπίσουν του Πέρσε, <χι> είδαν ότι λείπαν τα κρητικά πλοία το βράδυ. <χι> και λέει: Γρήγορο να τρέξουμε να ειδοποιήσουμε του Κρήτε. Και έφυγαν απόγευμα από τη Σαλαμίνα, πήγανε στην Κρήτη, του ειδοποιήσαν το και το ίδιο το πρωί ήταν και τα κριτικά πλοία εκεί <χι> πέρα. <χι> τι μου λε σήμερα για τα γρήγορα πλοία <χι> <χι> που πάνε στην <έτσι χι> Κρήτη <χι> ναι, 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 ναι. κλπ. Δεν τα ξέρουν αυτά. Δυστυχώ δεν αφήνουν ή δεν θέλουν ή δεν ξέρω τι συμβαίνει. Να, να μάθει ο κόσμο και να θαυμάσει τη δική, την ιστορία μα. Ήδη μας. υπάρχει ενδιαφέρον, μα μέσα από την ευφυγική βγαίνει η ιστορία το ελληνική. Η ιστορία, το ελληνικό πλοίο τι είναι, Ο ελληνικός πολιτισμό. Έχει τεχνολογία, έχει ταξίδια, έχει διασυνδέσει, έχει εμπόριο, έχει τα πάντα. Μα το εμπόριο, την οικονομία, ναυτιλία, αστρονομία, τα πάντα έγιναν από το πλοίο. Διαμέσου του πλοίου ήταν το εργαλείο που είχαν όλοι οι λαοί, οι αρχαίοι. Μου, σε ευχαριστώ. Θα μα ξεναγήσεις ένα-ένα ναι, τα κλίματα ναι, ναι, ναι. τα οποία θα έχεις εδώ πέρα και θα τα πούμε και πάλι. Βεβαίω. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι ένα μηνοϊκό πλοίο που ανακαλύφθηκε ε, που τα σχέδια του γενικά τα έχουμε από την τυχογραφία του κτουρίου 5 στη μηνοϊκή απικία στη Σαντορίνη στο, στο, που ανακάλυψε ο, ο αρχαιολόγος ο κύριος Μαρινάτος το 1977. Από αυτό έχουμε αυτό το θησαυρό που ανακαλύψαμε τότε. και Έχουμε πάρει τα στοιχεία και δημιουργήσαμε το μηνοϊκό πλοίο. Ένα πάρα πολύ ωραίο σκαρί. Ένα σκαρί αξιοθαύμαστο. Ο Πλούταρχος μας λέει ότι έχει φτάσει μέχρι και στην Αμερική. Δεν το υιοθετώ, δεν το ξέρω. Απλά περιγράφω τι λέει ο Πλούταρχος. Από εκεί και πέρα ήταν ένα σκαρί που καινοτόμησε. Σε όλο το Αιγαίο, σε όλο τη Μεσόγειο ε, κυβε, κυριαρχούσε και γι' αυτό και οι Μινωίτες είχαν πάρα πολύ μεγάλο πολιτισμό και είχαν πολύ μεγάλα κέρδη στο εμπόριο και γενικά. Ας το δούμε τώρα από την αρχή. Αυτή, οι Μινωίτες είχαν κόντια πιο μακριά και από αυτά που έχω φτιάξει εδώ και πολεμούσαν με τα κόντια και με τα κόντια. Ήταν πάρα πολύ καλοί πολεμιστές, οι ασπίδες τους ήταν δερμάτινες και ξύλινες. Έχω φτιάξει εδώ. Ε, έχει μέσα τους του ανφορείς και λοιπά. Έχει και πίσω η καμπίνα του, του κυβερνήτη. Και το θερεό που είχαν το μπάνθυρα, αν βλέπετε εδώ. Το, το πίσω, το ξύλο του πλοίου. Άλλοι λένε ότι ήταν και σταθερότητα. Άλλοι λένε ότι έβγαινε στην ξηρά και κρατούσε σταθερό. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Έχω βάλει και τα μικρά για να φαίνεται σαν την τοιχογραφία λιγάκι. Αυτό είναι ένα σπάνιο πλοίο πιστεύω δεν έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Είναι τα πλοία των λαών τη θάλασσα. Ε, περίοδο Τροϊκού Πολέμου, περίπου το 1175, κάπου εκεί. Είχαν συνασπιστεί διάφοροι λαοί ε, γύρω από τη Μεσόγειο, κάτω η Ιταλία, Λίκη, Μικρασία και δημιουργήσαν τόσο μεγάλη δύναμη που κερδίσανε και καταστρέψαν τη χέτικη αυτοκρατορία και πολεμούσαν μετά για 30 χρόνια με την Αίγυπτο. Το περιγράφει στους τάφους του ο Ραμψής ο Μέγας ο Β, ο Μενεφθά ο γιος του και ο Ραμψής ο Γάμα. Φυσικά τους κερδίσανε, αλλά από τους τάφους τους που περιγράψανε τις μάχες έχουμε τα στοιχεία ότι είναι ένας μυστηριώδης ε, λαός αλλά όμως ε, φοβερά σημαντικός εκείνο τον καιρό. Έγινε, έκανε κάποια πράγματα τα οποία μείνανε, μείνανε. Και Κατασκεύασε αυτό το πλοίο όπως βλέπετε μέσα έχει τα πάντα, έχει ανφορείς, έχει κιούπια, έχει ασκιά, έχει τσουβάλια, έχει πιθάρια για να μπορεί να καταλάβουν οι μαθητές. Και ο κόσμο που έρχεται, πόσο περίπου πώ ήταν, ήταν και πολύ μικρό. Στο σημείο αυτό, θέλω να πω ναι. ότι οι λαοί τη θάλασσα είναι ένα όρο που έχουν βάλει οι Γερμανοί ναι, ναι. 18-19 αιώνα. Στην ουσία, ναι. μιλάμε για ελληνικού ναι. λαού, ναι. Ε, κατοί, κατοίκου τη Μεσογείου και των ελληνικών περιοχών και απικιών γύρω από τη Μεσόγειο. Και ήταν αυτοί οι λαοί οι οποίοι τελικά συνασπίστηκαν και έφτασαν και μέχρι τη Μέση Ανατολή και μπήκαν ακόμα παραπέρα με αυτά τα σπουδαία πλοία. Από την ατολμία των Γερμανών ή κάποια άλλη διάθεση να μην χαρακτηρίσουν ελληνικό, ελληνικά και αυτά τα ε, πλοία. Ελληνικά, ελληνικά, Ελληνικά φύλλα ήταν, φύλλα ήταν, οι, φύλλα. Φύλλα φύλλα. ήταν οι άνθρωποι. Ελληνικά φύλλα ήταν, απλά του λέμε λαού τη θάλασσα. Να... Για να περιγράψουμε πιο πολύ την περίοδο αυτή. Δεν είναι είναι, είναι χρονικό ο προσδιορισμό, όχι εθνικό. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό και είπα περίοδο του Τροϊκού Πολέμου, <στονίτως> γιατί εκείνο τον καιρό έγινε. Απλά το πλοίο, αν έχει ένα αιγυπτιακό χαρακτήρα. Είναι πιο καμπυλωτό, ότι όπω είναι στην Πλόρη, είναι και στην Πρύμνη. Mm -hmm. είναι, λίγο, είναι, είναι πολύ ωραίο πλοίο. Είναι πολύ σπάνιο πλοίο. Είναι η αρχαία πεντικότορο του προκλασικής εποχής. Ε, το έμβολο, εδώ το έμβολο είναι ξύλινο ακόμα, δεν τον είχαν καλύψει με μέταλλο. Γι' αυτό και συγκεκριμένα ο Όμηρος περιγράφει ως μέλανες νίες που είχαν του μελάνη την πίσω από κάτω και πεντικότερο φυσικά σημαίνει 50 κοντάρια, 50 κουπιά. Αυτό το μέλανες νίες είναι ο όρος που λέμε σήμερα καράβι. Κάρα είναι η μαύρη και βουβαίνω. Από εκεί έχει μείνει. Α, σε ευχαριστώ μηνύει. κύριε Γιώργο γιατί... Μέλαν, έτσι. Ναι, από το μέλαν βέβαια, ναι. βέβαια, βέβαια, Όλα έχουν σε σχέση με και με το σήμερα, απλά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Πολλά πράγματα που περιγράφουμε σήμερα είναι, είναι, είναι από τότε. Και αυτό σπάνιο πλοίο, πολύ σπάνιο πλοίο. Ξεχωρίζει στην κουπαστή του με τα σκηνιά, με τα κουπιά. Και τώρα ο δίδυμο αδελφό του. Το, έτε, το Το έτερο Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Από τη μητέρα μου που είναι από την Τρίπολη είμαστε και αρκάδε. Το είπα. Ναι, ναι. Και ένα δεύτερο που δεν είπε ο Σίμος, είναι ότι η μικροναυπηγική σε σχέση με τον μοντελισμό είναι σαν να λέμε λάδι με νερό. Γιατί? Γιατί αυτό έχει σκελετό. Mm -hmm. Κανονικά. Τα ξύλα του είναι σκληρά. Τα ξύλα του είναι ακριβώ όπω τα έβαζαν τότε. Τα οποία τα βλέπουμε σε, στην αρχαία Αλληλική γραμματεία, τα κτλ. Ένα δεύτερο, ένα τρίτο. Το σχέδιο, αν δεν υπάρχει σύμφωνα με τα δεδομένα μα, ό,τι μπορούμε πιο πιστό. Στα, στα, στοιχεία μας, το φτιάχνουμε εμείς. Mm -hmm. Αυτό τώρα, α πούμε, είναι σε ένα, από ένα, ε, πώ λέμε, ψηφιδωτό στη Ραβένα. Αυτό το είδος του... Ο δρόμονες. Ο δρόμονες, αυτό το, αυτός ο τύπος. Mm -hmm. Δηλαδή πάντα και το άλλο που ξέρεις που καλύτερα από εμάς είναι από την τέτοια. Από την Σαντορίνη. Σαντορίνη. Δηλαδή τη όλα, όλα έχουν μελέτη, αλλά η, η είναι ένα χοντρικά αληθινό πρίο σε μικρό. Ενώ αντίθετο, ο μοντελισμό, όποιο το φτιάχνει, καλό και το φτιάχνει, είναι σε κάποια πράγματα θεοί στα γύρω-γύρω, αλλά τι γίνεται. Έρχεται κάποιο σε ένα εργοστάσιο και σου φτιάχνει π.χ. ένα τέτοιο πράγμα. Και εσύ το, το φτιάχνει από το μοντάρι. Δεν βάζει στην ψυχή σου μέσα. Mm -hmm. Εμεί εμείς κάθε ξύλο που φτιάχνουμε, αφήνουμε την ταυτότητά μα την ψυχή μα, εφόσον ακολουθούμε πάντα τη λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια, λεπτομέρεια, λεπτομέρεια. Και αυτή η τέχνη είναι διαδραστική. Αν υποθέσουμε ότι είσαι δάσκαλος, που είσαι δάσκαλος μου, για χρόνια σ' ακούω. <χι> Όχι, πραστού. είναι δεδομένο αυτό, παιδιά. Ευχαριστώ. Όχι, Θεού. Να του πεις μία ώρα, δύο, για αυτά τα πράγματα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτοί που θα δουν κράκ αυτό, θα τους μείνει τα παιδάκια. Ναι. Του μένει. Είναι διαδραστική. Δηλαδή θα θα πει ότι η οι υπόλοιποι είναι χίλιε λέξει. Του μένει αυτό. Φαντάζομαι το δούνε και ζωντανό μπροστά. Τους του μένει. Και όταν του πει ότι αυτό το πλοίο έχει γεωμετρία, έχει μαθηματικά, έφερε το εμπόριο, το εμπόριο έφερε το χρήμα, το χρήμα έφερε τη σωστή ναυσιπλοεία, του νόμου, έφερε το χρήμα, έφερε ε, την αστρονομία, έφερε πολλά πράγματα. Και σύμφωνα με τον Δωρικό και τον χατζια, Χατζιανάκη και τον κύριο Κυριτζή, έχει πάει και στη, Αμερική. στη Λίμπη για να πάρει χαλκό. Ναι, Αμερική. Στη Βόρεια, στον Καναδά. Στην Μερικό ναι, Καναδά. Ναι. ναι. Ε, τι σε εξέπληξε κάποια στιγμή φτιάχνοντα ένα τέτοιο πλοίο, Είπε, Όπα, τι γίνεται εδώ. Ε, Κοίταξε να δει. Ε, αυτοί οι άνθρωποι κάλυπταν τι ανάγκε του ανάλογα με την εποχή και επειδή δεν είχαν επιστήμη, την εφήβραν. Και έβλεπα πόσο ε, πόσο καινοτόμοι ήταν, αυτό πόσο καινοτόμοι ήταν και πόσο εφευρετικοί και πόσο άτολμοι. Ε, δηλαδή, ε, συγγνώμη, όχι, τολμηροί, συγγνώμη, πόσο τολμηροί. Και πάνω σε αυτή την προσπάθειά τους να μπορέσουν να κατακτήσουν αυτό το, τη, 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 μητέρα, τη μήτρα, τη θάλασσα, ξέρεις, που στεκόντσαν και την έβλαπαν. Ο Έλληνα όμω δεν φοβήθηκε σαν τον Αιγύπτιο. Ο Έλληνα τη λάτρεψε τη μάνα του τη θάλασσα και πήγε και την έκανε σπίτι του. Την κατέκτησε και του έδωσε και τη έδωσε. Έτσι αυτή, αυτή η σχέση τώρα που η αλληλένδετη Έλληνα θάλασσα πάραξε το μεγαλύτερο πολιτισμό του πλανήτη. Mm -hmm. Έτσι. Σωστά. Πάραξε Παρθενώνες. Ναι, λέμε για τον σπουδαίο Αιγυπτιακό πολιτισμό, αλλά οι Αιγύπτιοι δεν φύγανε ποτέ από την Αίγυπτο, μείνανε πάντα εκεί πέρα. Δεν, δεν, δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο ενό μεγάλου πολιτισμού. Μεγάλο πολιτισμό είναι σήμερα με τον Γκέγκερ και το λέει η κυρία. Ε, Ξεχνάω το όνομά τη, είναι γνωστή η γνωστή. Ε, αν, λέει, αν λέμε για ελληνικό πολιτισμό, ένα είναι ο ελληνικό πολιτισμό. Ο ελληνικό. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά και, στο λέω, στο, και σου λέω το εξή. Έχουν δημοκρατία οι Αιγύπτιοι. Όχι, βέβαια. Έχουν ένα, ένα, αλφ, ένα αλφάβητο το οποίο να μπορεί να το πάρει Α, ο άνθρωπο. Όχι. Μια γραφή Α, είχαν. Ναι, περίμενε. Αυτή η γραφή όμω την ξέρανε μια μικρή ελίτ. Ναι. Ουσιαστικά οι υπόλοιποι ήταν αμόρφοντοι. Ναι. Έχουν τη δυνατότητα. Οπως έχει ο Έλληνας που έδωσε τη δυνατότητα στον απλό άνθρωπο να μάθει, να, να, γράψει, να, διαβάσει, να διαβάσει και, να, ναι, και, να, και να, να, να εκφραστεί και να κάνει φιλοσοφία και να μην, είναι, να μην είναι, δηλαδή λάτρης της πίστης αλλά λάτρης της λογικής και του συμπεράσματος και της ερεύνας. Δεν τα έχουν αυτά. Ποιο κομμάτι από όλα τα πλοία, ποιο είδο πλοίου, δηλαδή, σε αρέσει πιο πολύ από όσα έχετε φτιάξει και γιατί που έχει μελετήσει. Ε, εμένα να μ' άρεσε το Μηνοϊκό πολύ. Το λάτρεψα το, το μενοικό. Γιατί? Γιατί, γιατί ήταν ένα χαμένο πλοίο. Ένα χαμένο πολιτισμό. Το είχαμε θε να πει. Δεν, δεν το ξέραμε. Δεν είναι. το ξέραμε. Αλλά τι γίνεται, επειδή το έφτιαξα, το, είναι το δεύτερο μου πλοίο και το έφτιαξα στην Αμερική και το βλέπαν οι Αμερικάνικοι και μου λέγανε τι είναι αυτό. Λόγω μείναν. Και αυτό ε, στην, στην, Αμερική πρώτο το έβαλα στο νερό. Και του προσπαθούσα να τη πω ότι εκείνη την εποχή στη, στη Μινωική, Κρήτη και τα λοιπά και στη Θηρά είχαμε τρία πατώματα, είχαμε τουαλέτα μέσα στο σπίτι. Είχαμε μέσα, στο, πολύ... μέσα στο, κατάστημα. Μέσα στο κατάστημα. ναι. ναι ε, ε, για τα σπίτια των Μινοϊκών. Είχαν τρει κουβέρτε. Ναι. Γι' αυτό και όταν φτάνανε στα μεγάλα ταξίδια, Κάνανε ναι. γλέντια ναι. Για να, γιατί μπορεί να μην συνεχίζανε, μπορεί κάτι να συνέβαινε και να πεθαίνανε. Ναι, ναι. Και έκτοτε έχει μείνει η έκφραση γλέντι τρικούβερτο. Από τα τρία. <laughs> Έτσι. Ναι. Έτσι. Ναι. Εγώ δεν μίλησα για τα, για τα πλοία, μίλησα για τα σπίτια του. Ναι. Τέλο πάντων, έκανα γνωστό αυτό το πράγμα. Ε, μ' άρεσε γιατί ήταν, ήμουν στο σχολείο μου στην Αμερική και το έδειξα. Και λόγω του πλοίου και τα λοιπά, και είχα πάει σε ένα πανεπιστήμιο στο Indian River State College και μίλησε για την Ελλάδα. Και άρεσε πάρα πολύ αυτά που είπα και τους... δηλαδή, αν ξέρεις να μιλήσεις κάποια πράγματα, εγώ δεν είμαι σαν και εσένα, εγώ είμαι απλά ένας λάθρος του ελληνικού πολιτισμού. Ε, εσύ πώς έφαγες εγώ την, πέτρια και Εγώ ξεκίνησα. Ναι. Δεν την έφαγα την πέτρια, άλλος μου την έδωσε. Ποιο. <laughs> Η γυναίκα μου που με χώρισε. <laughs> σου είπε να, το, να ασχοληθεί με αυτό. Όχι ρε παιδί μου, ο Σίμος χωρίζω ξαφνικά και μένω έτσι. Λέω κάτι να κάνω, με τρελαθώ έτυχε ο, ο, ο κύριος Γρουπιώτης, να ήταν γνωστό συμπεθεράκι μέσα στην οικογένεια. Χρόνια. Και ο Σίμος που δεν έκανε πλοία τότε μου λέει «Ρε αφού είσαι ανακατέβεσαι, δεν πάει να κάνεις κανένα πλοίο». Και έφτιαξα το πρώτο πλοίο το Πέραμα που είναι στο Ευαγγελίστρα, το Ευαγγελίστρα που είναι κάτω στο Μουσείο Αιγαίο. Και ξεκίνησα με αυτό. Και μετά, μετά ξεκίνησε και ο Σίμος, το ξεκίνησα Μικρόβιο, εγώ. με τα μικρόβιο. Μας άρεσε πάντα η καταστημική, ξυλογλυπτική, η τα λοιπά, όλα η καλλιτεχνία, πάντα μας άρεσε. Βασικά είναι το εξή. Μα αρέσει να φτιάχνουμε κάτι, να μα. Να του ξαναδίνει ζωή. Να το ζωντανεύει. Τώρα παίρνει ένα πλοιάκι τώρα μέσα σε ένα τόσο. Και το κάνει βέβαια με πίστη. Εγώ για να καταλάβει, κάνω μια έρευνα για τα ασιάτικα πλοία και, και μεταφράζω έξι αρχαιολογικέ μελέτε εδώ και 8 χρόνια για να γράψω το δικό μου το βιβλίο. Και ακόμα δεν έχουμε κάνει ένα ασιάτικο. κάνω έρευνα. Κάνουμε σοβαρή έρευνα για αυτά τα πράγματα. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Από εκεί είναι σημαντικό να, να θυμίσεις τα παιδιά από πού προέρχονται ότι ενώ η ζωή του, των ανθρώπων των αρχαίων δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα κατάφεραν και θεμελίωσαν όλα αυτά που έχουμε εμείς σήμερα και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους τιμάμε, να τους τιμόμαστε και να τους ακολουθούμε. Πόσο πίσω πάει κατά την άποψή σου η ναυσιπλοεία των Ελλήνων? Το, η γνώμη δική μου είναι ότι πάει πάρα πολύ χιλιάδες χρονιά. Περισσότερο από ό,τι λένε. Πολύ περισσότερο. Δεν ότι επειδή η Κρήτη ήταν πάντα νησί, έχουμε στην Κρήτη ευρήματα ανθρώπων. Πολύ περισσότερο, δεν ξέρω για. εκατομμυρίου χρόνων πριν στον Πλακιά, πέντε εκατομμύρια πολύ. χρόνια στο... στον Τράχυλο. Εδώ έχουν την Ανταρκτική, Χωρί χα... ναι, ναι, ναι. χαρτογραφημένοι, χωρί. Ναι, Ποιος και κατά την άποψη του κυρίου Μαριολάκου, του καθηγητή, ναι. πήγαιναν και εκεί πέρα. Και μπορούσε, ε, ναι, ναι. μάλλον ναι. τουλάχιστον μπορούσαν να πάνε και εκεί. Ναι. Δεν θα του ε... Για μένα είναι πάρα πολλέ χιλιάδε χρόνια. Κάποια πράγματα τα έβαλε μέσα σε, σε, ένα, σε ένα κουτί η, η, η λεγόμενη ιστορία. Η, η, η αρχαιολογική η ιστορία. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και δεν ναι. 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 Για μένα, για μένα ε, η αρχαιολογία δεν πρέπει να έχει δογματικότητα. Και σου φέρω ένα παράδειγμα. Καμία επιστήμη δεν πρέπει. Ε, καμία επιστήμη, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για το θέμα μα, για το, την επιστήμη σου, είναι ένα παιδί 15 χρονών. Και κοίταζε του Αστέκου, κάτι κοίταζε. Και σκέφτηκε κάτι πώ πώς τοποθετούσαν οι αρχαίοι Αστέκοι τη τι πόλει του. Και βρήκε κάτι που ο καθηγητή του Πανεπιστημίου δεν είχε κοιτάξει καν. Ένα παιδάκι 13 χρονών. Και έδειξε στον καθηγητή του Πανεπιστημίου πώ να βρει τι πόλει τη άγνωση μέσα στη ζούγκλα. Γιατί, γιατί δεν έχει δογματισμό, κοιτάζουμε όλε τι πλευρέ. Όλε. Έτσι είναι το σωστό. Μάλιστα. Εσύ θα ακολουθήσει, αν σου πει κάποιο, ότι θέλουμε να μεταφέρουμε την έκθεσή σα. Εφόσον το εκτιμήσουν. Εφόσ... Άλλωστε ένα ψηλό βουνόρευμα, εφόσ... ένα ορεινό σχολείο τη Αρκαδίας. Εφόσον εκτιμήσουν, ναι. Και εφόσον μα βάλουν τα μεταφορικά έξοδα, ναι. Μόνο αυτό ζητάνε. Γιατί εμεί δεν είμαστε αυτό, δεν είμαστε πλούσιοι. Ναι, μόνο αυτό ζητάνε. Όχι, ναι, φυσικά μεταφορικά έξοδα και να, πάρουν, και, να, να εκτιμήσουν εκεί. αυτό το πράγμα να το δουν. Θα το πάω εκεί, να το βάλω και να του περιμένω, δεν λέει τίποτα. Ναι, όχι, να, να υπάρχει να, μια, να, μια να σκέψη. το δούνε, Να έρθουν να το δούνε, να καταλάβουν τι όμορφο πράγμα είναι. Γιατί είναι μικροαφηγή, δεν είναι μοντελισμό. Είναι mm. κάτι πολύ ανώτερο. Αληθινό πλοίο σε μικρό. Βάτω στο θέλω τώρα κανονικά. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι παιχνιδάκι που μοιάζει με πλοίο. Είναι χτισμένο πλοίο κανονικά. Με σκέλετο. Τι ποιο ρήμα χρησιμοποιεί ο Έλληνα για το πλοίο, Εκτίζω. Ε, ναι. ναι. Βέβαια αυτό, αυτό κτίζεις. Το κτίζεις κομμάτι-κομμάτι. Αυτό έχει 1200 καρφιά. 1200 καρφιά. 1200 καρφιά, μόνο τα καρφιά. Αλλά βασικά είναι το εξή ότι πρέπει να μάθει το νέος άνθρωπος ότι αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες μέσα, μέσα, στα λάθη τους καινοτόμησαν, διέπρεψαν και πάραξαν παρθενώνες. Γιατί, γιατί λόγω του πλοίου που τα έφερε όλα, γιατί ήταν ένας Ζωντανό οργανισμός. και συνέδε τις πόλεις μεταξύ του, το Αιγαίο, ναι, τη ναι. Μεσόγειο, το Ιόνιο, όλε τι περιοχέ. Και ένα σημαντικό που δεν το είπαμε, αυτό το πλοίο είχε κάποιο κόσμο μέσα. και υπήρχε και ένα άλλο σε μια άλλη πόλη που είχε άλλο τόσο κόσμο μέσα. Υπάρχει συλλογικό ανταγωνισμό. Δεν είναι όπω τώρα ο Λεκάκη κέρδισε, όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι. Υπήρχε συλλογικό ανταγωνισμό πόλη με πόλη και αυτό οφείλωσε τα πράγματα να πάνω. Δεν ήταν αυτό αυτή η ξεφτίλα τώρα, ένα κερδίζει και όλοι οι άλλοι χάνουν. Κάθε πόλη χαμένει. προσπαθούσε να κάνει τον καλύτερο στόχο. Ακριβώ. Συλλογικό το... ανταγωνισμό. Να εκπαιδεύσει, α... να καλύτερα, τα πληρώματα κλπ. βέβαια, βέβαια, Λοιπόν, Αντρέα μου, πάμε να κάνουμε ξενάγηση στα πλοία. Βεβαίω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έχουμε την αρχαία Ολκά. Είναι το πλοίο, το φορτηγάκι που λέμε κάτι σαν το Κυρίνια, Μόνο που εγώ το έχω κάνει με κλειστό κατάστημα. Γινόταν και με ανοιχτό και με κλειστό. Λευκάς α... Οι μακεδονικοί κυρίω. Οι μακεδόνε είχαν ολκάδες. Ναι, πολλέ. Ναι, ναι. Και αυτέ μπαίναν μέσα στο λιμάνι, ρημουλκώντα και βγαίναν από το λιμάνι πάλι ρημουλκώντα. Και από το, ολκά, από το έλκο βγήκε το ολκά, α πούμε. Mm. Οι οποίε δεν είχαν ποτέ κουπιά, είχαν μόνο πιδάλια. Ήταν έτσι φουσκωτέ, τρογγυλέ. Και πήγαινε ε... με τον άνεμο, ε? Ναι, μόνο, μόνο. Μόνο με τον άνεμο. Μόνο, μόνο. Ε, όταν βλέπαν όριο άνεμο, πηγαίνανε. Εδώ βλέπουμε μια αρχαία τριακόντορο με τι ματελικές ασπίδε, ζωγραφισμένε με όλα τα ορφικά επάνω. Με φυσικά όλα τα πλοία, τα πολεμικά ήταν και πλοία που, που κοβαλάγανε πολλά πράγματα για τους απίκους, για εμπόριο και λοιπά, δεν ήταν μόνο πολεμικά. Βέβαια αυτό το πλοίο μαζί με την τριεπεντικότερο που είδαμε πριν είναι τα πρωταρχικά πολεμικά πλοία των Αλλήνων ακόμα και πριν βγει η Τρίηρης. Και μετά διατέλεσαν δευτερεύοντα ρόλο, αλλά πάλι πολύ σημαντικό. Είναι φοβερά πλοία και μας δώσανε Μεγάλες δυνατότητες. μεγάλες δυνατότητες και πολλές και πολλές νίκες και πολλές χρησιμαύσαν σε πολλούς πολέμους σε πολλές απικιοκρατίες που κάνανε ε. Ε, δεν Πρέπει να πούμε και πόσο γυμνασμένοι πρέπει να ήταν οι αιρέτε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και οι οποίε πρέπει να πούμε τώρα εδώ ότι οι αιρέτε οι οποίοι ήταν οι κοπηλάτε ήταν μισθωτοί. Mm -hmm. Και αν υπήρχαν και κάποιοι δούλε σε μια ανάγκη και του βάλανε, έχαιραν άκρα εκτίμηση. Δεν ήταν ποτέ σκλάβοι στην Ελλάδα οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν κοπηλάτε και είχαν και το δικό του κουπί. Στα μακρινά ταξίδια ε, ήταν με βάρδιες. Αν ήταν μακρινό το ταξίδι, ο άνεμο δεν κτλ. Κάποιοι καθόντουσαν, κάποιοι κοπελετούσαν. Ναι, <ομμά>... ναι, γιατί πρέπει να ξεχωρίσουμε το σκλάβο του Μεσαίωνα όχι από το δούλο ναι, στην οφθý, αρχαία Ελλάδα. ήταν επάγγελμα. Εμά δεν υπήρξαν ποτέ σκλάβοι. <ομμάλια> Απλά πολλέ φορέ που χρειαζόταν δούλου, οι οποίοι έχουν ανάκραση ακτίμηση. Δεν του αναγκάζανε. <ομμάλια> την έχω βγάλει περίπου στου 70 πόντου. Αυτή την έχω κάνει δώρο στον αγαπημένο μου φίλο τον Αλέξη. Και το λέω δημοσίως ότι τον αγαπώ πολύ είναι ένα πολύ ωραίο πλοίο, πολύ ωραίο πλοίο, συλλεκτικό. Ε, και το έφτιαξα και σε αυτό το μέγεθο γιατί θέλω να έχω ένα τέτοιο πλοίο. Σε αυτό το μέγεθο να μπορεί να μπει σε ένα γραφείο κάπου να είναι πιο. Βέβαια έχει συλλεκτικό χαρακτήρα γιατί είναι σπάνιο. Εδώ είναι ο Βυζαντινός Δρόμονας, 900 μετά Χριστόν, ε, ένα καράβι πολεμικό. Ένα καράβι που έχει λάβει ένα τύπο Βυζαντινού δρόμων. Υπήρχαν κι άλλοι, πολύ μικρό καράβι, με το υγρό πυρ μπροστά. Εδώ αν θα δείτε του θαλάμου μέσα, οι οποίοι έχουν το υγρό πυρ και το εκτοξεύουν μέσα από το φίνικα. Υπήρχαν δέρματα, το έχω ανησυχωμένο τώρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με ξύδι και ούρα για να μην παίρνουν φωτιά. Αυτό το πλοίο πήγε μαζί με τους κοπηλάτε και τους επιβάτες και τους πολεμιστές πήγαινα περίπου και 300 άτομα μπορούσε να έχει. Ε, ε Πολεμούσε να δώσει στις πολεμίστρες. Πολλές φορές ας πούμε γινόταν τέτοιες, μάχε μάχες που ε, φτάνανε να πολεμάνε οι, οι Βυζαντινοί εδώ, εδώ και μέσα. Και τους νικάγανε στο τέλος. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Όπως να δείτε και εδώ την καμπίνα του και τη στολή του καπετάνιου και φυσικά και τα, τα, τα αυτά οι βολές ήταν με υγροπύρ μέσα και τους πέντε ο καταπέλτης. Την σύσταση του οποίου επί της ουσίας αγνοούμε. Δεν μάθαμε ποτέ γιατί ήταν στρατιωτικό μυστικό. Έτσι, ναι. Και έμεινε μυστικό. Ε, έμεινε μυστικό ναι. Κάτι, μέσα στην έρευνά μου στα ασιατικά, οι ασιάτε λένε ότι το πήρανε από του Έλληνε ένα ίδιο γρόπιρ που έχουν κι αυτοί. Mm -hmm. Πιθανότατα υπάρχει περίπτωση να έχει μεταδοθεί στου Ασιάτε γιατί αυτό λένε οι επιστημονικέ μελέτε του. Ο Τζουν Κιμούρο και διάφοροι. Mm -hmm. Αυτό διάβασα εγώ. Εδώ βλέπουμε το, το Καϊκί Πέραμα, το πρώτο πλοίο που κατασκευάσαμε. Το Καϊκί Πέραμα είναι περίπου το 19ο αιώνα γιατί είναι έτσι πιο παλιό, με παλιά ξύλα. Ε, και έχει, το έχουμε κάνει μια απλή κατασκευή αλλά απόλυτα λειτουργικό και απόλυτα φορτωμένο με τα πράγματά του τα πάντα και δείχνουμε, θέλουμε να δείξουμε ότι υπήρχε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα συγκεκριμένη ναυπηγική ακόμα και αυτό το πλοίο άμα το όπως βλέπουμε και τα παλιά έχει πάρα πολλά πράγματα που μοιάζουν είναι κρίμα μια τόσο μεγάλη τέχνη να χάνεται Θε να μου πει κάτι για αυτό εδώ το Μα, Με αυτό εδώ μπορεί να φέρει τον ανέμο στα πανιά σου. Κατάλαβε όπου και αν φυσάει το γυρνά αυτό και αυτό. Αφ... Και αυτό έφερε τα πανιά. Α, ναι. Μα δεν υπάρχει η περίπτωση. Οι Έλληνε από αρχαιότητα των χρόνων ξέραν τη θάλασσα όσο, όσο κανένα. Αυτό είναι μια βάρκα τύπου βαρκαλά. Την έχω φτιάξει για το γραφείο του Παμνόδα. Μου έχω ένα γιο του Παμνόδα που είναι 17 χρονών και του φτιάξα μια, αυτή τη βάρκα εδώ και 10 χρόνια. Ε, η οποία έχει τα πάντα πάνω, όπως βλέπετε, όσο μπόρεσε να την κάνω... Ποια έποχη ήταν ο Βαρκαλάς. Ε, ο Βαρκαλάς, αυτή η βάρκα που έχω φτιάξει δεν είναι 1800, 1900, τέτοιου τύπου έχω φτιάξει παλιά. Την είχαμε και στο 1821. Ε, βέβαια, ο βέβαια, φτιάξει, βέβαια, βέβαια. Και το, και το 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα υπήρχε. Φορτωτική, φορτωτική. Ναι, και έχω βάλει και τα ψάρια, βλέπω εδώ τη λάμπα. <laughs> την έκανα όσο μπορούσε να είναι... Ναι, 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 ναι. Και έχω βάλει και ένα γνωμικό εκεί για το γιο μου. Λέει? Που, που, λέει γέμου μου στη ζωή σου θα συναντήσεις πολλούς να μετρούν Να μετρούν σπίτια, αυτοκίνητα, χρήματα Αλλά θα συναντήσεις και πολλούς ανθρώπους να μετρούν οι ίδιοι Εκεί να μείνεις ο πατέρας σου <laughs> Είναι κάτι που του μου άρεσε και του το έβαλα έτσι αφιέρωση Εδώ βλέπουμε το πέραμα, το κακι πέραμα Με λίγο πιο σύγχρονο ας πούμε, πιο καινούργια ξύλα 20 ανα 1900, γινόταν έτσι. Αλλά είναι το ίδιο πάλι. Πλοίο, όπω βλέπετε, φορτωμένο μέσα με τα πάντα εδώ, α πούμε εδώ. Αν κοιτάξετε μέσα, είναι τα πάντα φορτωμένα τα τσουβάλια με τι μίτε, όλα. Και ξύλο, είναι. Ε, αυτό είναι καρυδιά, και από πάνω πεύκο. Ενώ το άλλο το πρώτο είναι πεύκο που το κάναμε. Έχει σημασία που λε από έξω καρδιά και πάνω πέφτουν. Όχι, 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 όπω να είναι. Έτυχε, έτυχε. Μου άρεσε μένα να το κάνω ναι. καρδιά και το έκανα καρδιά, ναι. δεν είναι. Λέω ναι. η επιλογή είναι τυχαία. Ναι, τυχαία, ναι ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, τυχαία. Στη γάβδο μου μάθανε ότι αν θέλει να, χρυσ... να κόψει ξύλο που θα το χρησιμοποιήσει ε, μετά και να κρατήσει πολύ, θα πρέπει το φεγγάρι να είναι στη λίγωση. Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Έτσι, θα πρέπει να, ναι. το φεγγάρι να, να μικραίνει, δηλαδή να τραβάει του χυμού, να φεύγουν οι χυμοί. Για να είναι στεγνά ταξίδια. Για να είναι στεγνά ταξίδια. Ε, δηλαδή, ναι, να ναι. το φεγγάρι, έχει πολλού χυμού ναι, στο πέντρο, ναι, 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 ναι. και μετά θα σου χαλάσει. Ναι, Άρα ναι. λοιπόν, αυτό μου το μάθανε στη Γάβδο. Γιατί του ρώτησα γιατί τα δοκάρια αυτά μέσα στο σπίτι που είναι ε, από κέδρου. Είναι 700 χρόνων και δεν έχουν παθεί τίποτα. Για τα κόψαν την κατάλληλη εποχή. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Εδώ βλέπουμε ένα αρχαίο ναυπηγείο. Και αν παρατηρήσουμε, ε, δεν έχει να, να, με, ένα, με ένα καινούριο καρνάγιο, ας πούμε, τώρα σημερινό, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, έχουμε το, το, αρχαία Ολκά, φορτωμένη. Υπάρχει η κατασκευή κάτω που λεγόταν Ολκαίο. Έμπαινε πάνω το καράβι, το τραβάγανε λίγο. Το ξεφορτώνανε με τους γερανούς. Έκανε ένα σκηνή εδώ, το τραβάγανε και το ξεφορτώνανε. Συγχρόνω για να το τραβήξουν το καράβι έξω είχαν βίτσια, είχαν σχοινιά. Όπω έχουν το βίτσι τώρα με το μοτέρ και το τραβάγανε. Υπήρχε και το όχημα, α πούμε το κάρο αυτό, με συμπαγέ ρόδε, για να τραβήξει το χρωμί με τα ξύλα. Το τραβάγανε βόδια, γιατί τα άλογα δεν είχαν τη δύναμη αυτή. Όπω καταλαβαίνετε, ε, δεν έχει μεγάλη διαφορά με το σήμερα. Ουσιαστικά ίδια πράγματα πιο σύγχρονα. Και αυτό είναι μια μελέτη για να τη βλέπουν οι μαθητέ. Να πούμε ότι με τον ίδιο περίπου τρόπο τραβάγανε και τα πλοία στην κόρυφα, έτσι στον Ισθμό. Ναι, εκεί ήταν, βάζανε λίπο πάνω στον ρυθμό και τα τραβάγανε. Σε κορμού, σε ναι, πάνω. Ναι, πάνω, ναι, πάνω, ναι. η λογική είναι ίδια. Ναι, ναι, ναι. Βάζουν ναι. το πλοίο πάνω σε ε, κορμού. Ναι, το και το με λίπο και το, το σέρανε με, δω, με βόδια ή το σέρανε, το τραβάγανε οι ίδιοι. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι Αλλά εδώ είναι καθαρά ναυπηγιο.